Τα κίτρινα γυλαίκα έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα του κόσμου τόσο για τις γενικευμένες κινητοποιήσεις όσο και για τα σοβαρά επεισόδια. Η 52χρονη Στέλλα Ντεβίν άνοιξε το σπίτι της στο Euronews. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις των κίτρινων γυλαίκων. Ο σύζυγός μου δουλεύει σε εργοστάσιο αυτοκινήτων εδώ και 25 χρόνια και βγάζει 1.700 ευρώ. Αλλά μετά πρέπει να υπολογίσουμε βενζίνη, ηλεκτρικό, όλα τα πάγια έξοδα και την ασφάλισή μας. Εννέα εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας στη Γαλλία το 2016. Ο Ντανιέλ είναι ένας εξ αυτών. Ζει με 700 ευρώ το μήνα. Νιώθει πάντως πως έρχεται η ώρα της εξέγερσης. Έζησα τον Μάη του 68 και μοιάζει έτοιμο να συμβεί ξανά. Και ίσως κάτι χειρότερο, μπορεί χειρότερο, αν δεν υποχωρήσει ο Μακρόν, γιατί ούτε εμείς θα υποχωρήσουμε. Οι υποχωρήσεις του Μακρόν δεν φαίνεται να έχουν ηρεμήσει την κατάσταση. Τα κίτρινα γυλαίκα καλούν όλους τους Γάλλους στο δρόμο για να φτιάξουν τη Γαλλία και το μέλλον τους από την αρχή. Οι αρχές έχουν πανικοβληθεί από το μέγεθος των διαδηλώσεων και κινητοποιούν δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς.